Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ κυρία Τσιάκα για την παρουσία μου εδώ. Εγώ θα προσπαθήσω να με πολύ απλά λόγια να σας εξηγήσω τι συμβαίνει στον εγκέφαλο. Τη φωνή μου, έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Λοιπόν, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο τόσο του ατόμου που δεν έχει κάποια διατροφική διαταραχή, αλλά και του ατόμου εκείνου που εγκαθιδρεί πλέον, στο οποίο καθιδρύεται η επιφαγική διαταραχή, όπως αναφέρουμε, το binge eating, ή του ατόμου εκείνου που είναι στην πορεία εγκαθίδρυσης της συγκεκριμένης διαταραχής. Όπως επίσης, θα εξηγήσουμε τι συμβαίνει με τις περιοριστικές δίαιτες, τι συμβαίνει όταν ένα άτομο για ένα χι χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο λόγο μειώνει πολύ υπερβολικά την πρόσωψη της τροφής. Αυτός δεν θα σας τα αναλύσω, μην φοβάστε, αλλά τέλος πάντων αυτός είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος και εδώ παρουσιάζουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου που μεταξύ άλλων λειτουργιών εμπλέκονται στενά με τη διαδικασία της πρόσωψης τροφής, με τη διαδικασία της αντίληψης της γεύσης και γενικότερα όλου του διατροφικού, ας πούμε, όλου του βιώματος, του ενός γεύματος που μπορεί να κάνει ένα άτομο. Βασικά, σε όλους μας, η τροφή ρυθμίζεται, οργανώνεται σε τρία επίπεδα, θα λέγαμε. Ξεκινώντας από το πρώτο, είναι το πιο, ας πούμε, το πιο πρώτο επίπεδο στο οποίο οργανώθηκε η πρόσληψη τροφής στο ανθρώπινο είδος. Είναι το πιο βασικό, ας πούμε. Είναι αυτό το σύστημα, το επίπεδο που λειτουργεί για να μας επιτρέψει να καταναλώσουμε τροφή και να επιβιώσουμε. Είναι αυτό που λέμε ομοιοστατικό. Δηλαδή, σαν να λέμε, είναι το λογιστήριο του οργανισμού. Δηλαδή, πόσο χρειάζομαι, τόσο. Τρώω, τέλος. Μια χαρά, πήρα την ενέργεια που χρειάζομαι για σήμερα για να επιβιώσω, για να κάνω όλες μου τις δραστηριότητες κτλ. Αυτό λοιπόν λέγεται το ομοιοστατικό. Και είναι, ας πούμε, ότι καθρεφτίζεται στη μικρή πάπουσκα που βλέπετε εκεί. Είναι το πρώτο επίπεδο και το πιο βασικό. Δηλαδή, το κέντρο εκείνο, το οποίο μέσω του οποίου το άτομο καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται τη γεύση και την ευχαρίστηση που φυσιολογικά όλοι θα πρέπει να παίρνουμε από την τροφή. Παρεπιπτόντως, είναι και το κέντρο εκείνο που προάγει τις συμπεριφορές της επιβίωσης. Δηλαδή, ας πούμε, η λήψη τροφής είναι μια συμπεριφορά επιβίωσης. Άρα, θα πρέπει να είναι ευχάριστη εξελικτικά για να μπορεί να επαναλαμβάνεται. Όπως και οποιαδήποτε συμπεριφορά αναπαραγωγής. Θα πρέπει να είναι ευχάριστη για να μπορεί να επαναλαμβάνεται και έτσι να προωθείται η επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Το τρίτο και πιο έτσι, το ανώτερο, ας πούμε, επίπεδο στο οποίο οργανώνεται η πρόσληψη τροφής στον άνθρωπο είναι αυτό που λέμε το γνωσιακό. Και περιλαμβάνει πιο εξελιγμένες δομές του εγκεφάλου που έχει ο άνθρωπος, που ανέπτυξε ο άνθρωπος στην εξέλιξή του στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν μιλάμε για σκέψεις που μπορεί να κάνουμε με τον εαυτό μας, πόσο γνωρίζουμε εμάς, πόσο αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον, με τους άλλους ή και τι βιώματα γύρω από την τροφή έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη μας. Και τι συναισθήματα μπορεί αυτά να θυμόμαστε ότι μας έχουν προκαλέσει. Τώρα, θεωρητικά και όχι μόνο θεωρητικά και στην πράξη, ένα άτομο με φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά υποτίθεται ότι λειτουργεί σωστά πρόσληψη τροφής όταν αυτά τα τρία επίπεδα λειτουργούν σε ισορροπία. Δηλαδή, όταν η μία μπάμπουσκα χωράει στην άλλη. Να σας το θέσω έτσι. Πολύ συχνά όμως βλέπουμε γύρω μας, τόσο σε περιπτώσεις διατροφικών διαταραχών, όσο και σε περιπτώσεις που οδηγούνται προς τις διατροφικές διαταραχές ή θα μείνουν για όλη τους τη ζωή γύρω από αυτές τρεις-τέσσερις διατροφικές διαταραχές που υπάρχουν, φαίνεται ότι αυτά τα τρία επίπεδα δεν λειτουργούν σε ισορροπία. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στην αντιφαγική διαταραχή και τι συμβαίνει όταν πριν από αυτή που συνήθως έτσι συμβαίνει, δηλαδή, έχει προηγηθεί κάποια δίαιτα. Αυτά τα σημεία που βλέπετε εδώ, οι γονείς που έχουν ήδη έρθει στο κέντρο και έχουν κάνει την πρόσφαση,
πρώτη τετραήμερη παρέμβαση γνωρίζουν, έχουν λάβει γνώση από τα σημεία αυτά του εγκεφάλου. Δεν θα τα αναπτύξω φυσικά, αλλά είναι κάποια σημεία για τα οποία έχει γίνει πάρα πολύ έρευνα και γνωρίζουμε πλέον τι επιτελεί, τι ρόλο επιτελεί το κάθε ένα από αυτά για κατά τη διάρκεια κατανάλωσης τροφής από το άτομο. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι με το που βάζουμε μία μπουκιά στο στόμα μας, ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί σε χρόνο, σε πλάσματα δευτερολέπτου, σε δευτερόλεπτα, με το που καταπίνουμε ή που γευόμαστε την τροφή και αυτή περνάει στο λεπτό έτερο, ο εγκέφαλος αμέσως ενημερώνεται και για το τι τροφή τρώμε και για το πώς το τρώμε και για το γιατί το τρώμε, αν μας αρέσει και αν θέλουμε να συνεχίσουμε ή όχι. Σε φυσιολογικές συνθήκες, έτσι. Όχι στην παρουσία κάποιας διατροφικής διαταραχής. Και όλη αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει και ενεργοποιεί και το πρώτο επίπεδο και το δεύτερο και το τρίτο. Δηλαδή, αίσθηση ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτό που μου συμβαίνει,
Ξεκίνησα να τρώω και ούτε που κατάλαβα πως έφτασα σε ένα σημείο να φάω μια υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφής με εναλλαγή πολλές φορές αλμυρού γλυκού και πάλι αλμυρό και πάλι γλυκό σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή σε ένα διάστημα που οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να καταναλώσει τόσο μεγάλη ποσότητα τροφής. Άρα όταν κάποιος κάνει δίαιτα και καταναλώνει υπερβολικά περιοριστικά το προφίλ του, πιέζει πάρα πολύ τον εαυτό του να σκεφτεί να το φάω, γιατί να το φάω, ή αν το φάω, πότε θα το φάω, θα το πρέπει να το φάω τόσο λίγο, σε συγκεκριμένη ποσότητα, χωρίς να μιλήσω, δεν με ενδιαφέρει αν πεινάω ή αν έχω χορτάσει, εγώ πρέπει να φάω αυτό και τέλος. Πρέπει να τρώω μόνο τροφές οι οποίες είναι αδυνατιστικές, οι οποίες δεν παχαίνουν. Είμαι άκαμπτος και άκαμπτη. Δεν ποτέ δισπάω τη δίαιτα ή τέλος πάντων ζω με την έννοια της ατασταλίας ή με την έννοια σπάω κάποια δίαιτα. Στη φυσιολογική ή τροφική συμπεριφορά αυτές οι έννοιες δεν πρέπει να υπάρχουν. Τρώω μόνο την ποσότητα εκείνη που επιτρέπεται. Και αν τύχει και φάω λίγο παραπάνω ή και να μην φάω λίγο παραπάνω, οπωσδήποτε θα κάνω υπερβολική. Θα πρέπει να κάνω πολύ άσκηση και σε πολύ συστηματικά για να μπορώ πάντοτε να έχω αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας. Τι γίνεται όμως, είναι στα αγγλικά, αλλά θα τα μεταφράσω. Τι γίνεται όμως όταν επιμακρώνω ένα άτομο κάνει δίαιτα ή γίνεται πολύ περιοριστικό με το φαγητό. Καταρχάς, όπως προαναφέρθηκε, σε σωματικό επίπεδο μειώνεται πάρα πολύ ο βασικός μεταβολισμός. Δηλαδή, ουσιαστικά ο οργανισμός μειώνει τις καύσεις του για να μπορέσει να κρατήσει το άτομο στη ζωή. Προσαρμόζεται. Αυτό είναι μια φυσιολογική προσαρμογή. Μεταξύ άλλων, γιατί τα πιο πολλά προαναφέρθηκαν, το πιο σημαντικό είναι το τελευταίο, όπου αλλάζει η βιοχημική ή η νευροχημική, τέλος πάντων, δομή του εγκεφάλου και το άτομο. Σε συγκεκριμένες στιγμές νιώθει μια πάρα πολύ μεγάλη έντονη πείνα και μια υπερβολικά ισχυρή διάθεση να υπερκαταναλώσει έντονα γευστικές τροφές. Τώρα, γίνεται πάρα πολύ σχολαστικό και, με τις τροφές και θέλει, σκέφτεται πάρα πολύ συχνά, μπορεί να έχει βάλει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο που λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο και διαρκώς να προσπαθεί να το αποφύγει, αυτό να έρχεται σαν αιμονή γύρω του και τελικά να πηγαίνει και να το αγοράζει και να το υπερκαταναλώνει. Ασχολείται με τη μαγειρική, ασχολείται με τη συλλογή συνταγών, με πάρα πολύ ενασχόληση γενικώς γύρω από αυτό το κομμάτι. Αυξάνεται πάρα πολύ η κατανάλωση καφέ, αφεψημάτων, τσαγιού, αναψυκτικών, γιατί αυτό βοηθά τα άτομα αυτά να μην νιώθουν την πείνα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα άτομα αυτά χάνουν την επαφή με το σώμα τους. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις διατροφικές διαταραχές, σαφώς και στην ανορεξία και στην επικυβλημία, αλλά και στην αντιφαλική διαταραχή. Το πρώτο επίπεδο που σας έδειξα πιο πριν, το ομοιοστατικό επίπεδο, δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Δηλαδή τα άτομα χάνουν την ικανότητά τους να ακούνε τα φυσιολογικά σήματα της πείνας και του κορεσμού. Στην παραδοσιακή δίαιτα, έτσι όπως έχει περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο του κόσμου, η δίαιτα επεμβαίνει αυστηρά και άκαμπτα στην ικανότητα και δεξιότητα του ατόμου να ακούει και να παραδέχεται και να αποδέχεται την οργανική φυσιολογική πείνα και τον οργανικό φυσιολογικό κορεσμό και του ζητά να επιβληθεί στα αισθήματα αυτά. Δηλαδή, η δίαιτα και οι κανόνες, οι ισχυροί και οι άκαμπτοι γύρω από την τροφή δουλεύουν περισσότερο με το τρίτο επίπεδο που σας έδειξα στην αρχή, με το γνωσιακό επίπεδο, διαφορούν για το συναίσθημα και πολλές φορές παρεμποδίζουν και ταράζουν το πρώτο επίπεδο που είναι το ομοιοστατικό. Και φυσικά όλα αυτά ανοίγουν την πόρτα, το έδαφος, καλλιεργούν το έδαφος για την ανάπτυξη της αντιφαϊκής διαταραχής στα άτομα αυτά που είναι υποψήφια να την αναπτύξουν. Και όλα τα άλλα τα συμπτώματα, τα οποία είναι πιο ψυχολογικά. Άρα λοιπόν, αυτό που συμβαίνει
συμβαίνει στην αντιφαϊκή διαταραχή, που όπως πολύ σωστά προανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος, στα άτομα αυτά συνήθως βλέπουμε ότι έχουμε ένα πιο αυξημένο σωματικό βάρος. Τι συμβαίνει? Η χρόνια υπερκατανάλωση τροφών, οι οποίες είναι έντονα γευστικές, έχει ως αποτέλεσμα στον εγκέφαλο να είναι διαταραγμένο το δεύτερο επίπεδο, δηλαδή το δεύτερο επίπεδο που σας έδειξα στην αρχή, που ήταν το ειδονικό, αυτό υπερενεργοποιείται και λειτουργεί εις βάρος του πρώτου επίπεδου, που είναι το ομοιοστατικό. Δηλαδή, το άτομο καταναλώνει τροφή κυρίως όταν αυτή είναι, όταν υπάρχει έντονα το ερέθισμα της γεύσης, της όσφρησης, ή τέλος πάντων της υφής της τροφής, και όχι τόσο όταν το ερέθισμα είναι η οργανική πείνα. Άρα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ντοπαμινεργικό σύστημα του εγκεφάλου, δηλαδή η ντοπαμίνη, που είναι μια βασική, ένας βασικός νευροδιαδραστής, ο οποίος ενημερώνει τον εγκέφαλο για την ευχαρίστηση και τη γεύση εκείνη τη στιγμή, είναι κατασταλμένο. Δηλαδή, η χρόνια υπερενεργοποίηση οδηγεί σε μια μόνιμη καταστολή της ικανότητας σηματοδότησης της ντοπαμίνης. Άρα, το άτομο αυτό τρώει κάτι τελικά που θυμάται ότι του αρέσει και ότι το ξαναέφαγε την προηγούμενη φορά και του προκάλεσε μια πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Τρώγοντάς το όμως, αρχικά είναι νόστιμο, αλλά ξαφνικά εξαφανίζεται η απόλαυση. Και πρέπει να φάει κι άλλο, 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 για να πετύχει επιτέλους το αίσθημα εκείνο της ευδαιμονίας και της απόλαυσης που αισθάνθηκε την τελευταία φορά που κατανάλωσε λίγο λιγότερο. Άρα αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλο ενός ατόμου που έχει διαφορετική διαταραχή είναι ότι συνήθως δεν πεινάνε, δεν έχουν σύνδεση με το ομοιοστατικό επίπεδο, το πρώτο που σας έδειξα. Άρα συνήθως ο λόγος κατανάλωσης ενός γεύματος δεν είναι οργανικός. Μπορεί να είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα, μπορεί να είναι το στρες, μπορεί να είναι κάτι στρεσογόνο, μπορεί να είναι μια σκέψη, μπορεί να είναι μια συνθήκη, μπορεί να είναι απλά το γεγονός ότι είδανε μπροστά τους μια τροφή που θυμούνται ότι τους αρέσει και του προκαλεί μια συγκεκριμένη μνήμη, ένα βίωμα στο μυαλό τους. Άρα, για κάποιο λόγο μη οργανικό, ξεκινάει η κατανάλωση τροφής. Στην αρχή, λοιπόν, η γεύση είναι πάρα πολύ έντονη, η απόλαυση είναι πάρα πολύ έντονη. Λίγο πιο μετά, όμως, καταλαβαίνουν ότι δεν παίρνουν πουθενά ικανοποίηση. Ένα άλλο σημείο του κεφάλου λέει, όχι, συνέχισε, πάμε. Συνέχισε, πρέπει να ικανοποιηθείς, πρέπει να μειώσεις το στρες, πρέπει να νιώσεις καλύτερα, πρέπει, το είδες, πρέπει να το φας, πολλές φορές γίνεται μηχανικά. Τι άλλο να φάω που να μπορέσει να με κάνει να νιώσω αυτή την απόλαυση? Άλλο ένα σημείο του κεφάλου υποστηρίζει πάλι, συνέχισε, φά το και αυτό, φά και το άλλο. Και το ανώτερο, το τρίτο επίπεδο, αυτό που είναι το γνωσιακό, που μιλάει για τις σκέψεις, λέει, λοιπόν, χρειάζεσαι κι άλλο. Πήγαινε, φτιάξε εκείνο, πήγαινε, αγόρασε το άλλο, έχω και κάτι άλλο στο πουλάπι, να το ανοίξω, να πάρω κι αυτό. Τι άλλο έχω στο ψυγείο? Και ξεκινάει ένα εισόδιο υπερφαγίας που καθιστά ουσιαστικά άλλη μία εκδήλωση της υπάρχουσας αντιφαγικής διαταραχής. Αυτό θα μπορούσε να μην είναι μία ευθεία γραμμή, αλλά θα μπορούσε να είναι ένας κύκλος. Φανταστείτε ότι το αριστερό σημείο που τοποθετώ εγώ την επική ανορεξία και το δεξί σημείο που τοποθετώ την επική βουλιμία θα μπορούσαν να είναι τα δύο, ας πούμε, σημεία, το οποίο είναι το ένα απέναντι από το άλλο. Σαν ένα δαχτυλίδι που δεν κλείνει. Έτσι. Σαν ένα δαχτυλίδι που δεν κλείνει. Σαν το δαχτυλίδι που φορώ. Στο ένα σημείο είναι η νευρική ανορεξία και στο άλλο είναι η βουλιμία. Σε όλο το υπόλοιπο συνεχές, εάν το ανοίξω, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις της ανθρώπινης διατροφικής συμπεριφοράς. Και ένα άτομο, αν δεν βρεθεί στο ένα ή στο άλλο άκρο, ή ακόμα κι αν έχει βρεθεί, μπορεί να περάσει από την αντιφαλική διαταραχή ή από άλλες επιμέρους διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές. Ποιος είναι ο στόχος τώρα αυτής της διεπιστημονικής προσέγγισης, της ομαδικής θεραπείας, ας το πούμε έτσι, των ατόμων εκείνων με αντιφαλική διαταραχή? Ο στόχος είναι, και είναι εφικτός, πρέπει να σας πω, η διατροφική συμπεριφορά και η σχέση του ατόμου αυτού με το φαγητό να έρθει και να τοποθετηθεί στο κέντρο, όσο πιο πολύ γίνεται στο κέντρο αυτού του άξονα. Αυτό σημαίνει ότι, καταρχάς, το νούμερο ένα
βήμα που πρέπει να γίνει είναι η διατροφική θεραπεία. Όπως ακριβώς δηλαδή θα συστήνεται και στην νευρική ανορεξία, αλλά και στην νευρική βουλιμία, αλλά και στο συνδυασμό αυτών των δύο εκδηλώσεων. Στην αντιφραγική διαταραχή, το νούμερο ένα βήμα για την αντιμετώπιση της είναι η διατροφική θεραπεία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει οι τρεις μπάμπουσκες να συνεργαστούν μεταξύ τους. Άρα, θα πρέπει καταρχάς να εκπαιδεύσουμε το άτομο πώς να ακούει τα φυσιολογικά σήματα πείνας και κουρασμού. Δηλαδή, να ξαναβάλουμε σε σειρά, να ξανακουρδίσουμε το ρολόι εκείνο που ρυθμίζει το πρώτο επίπεδο ρύθμισης της πρόσωψης του φύσου στον ανθρώπινο εγκέφαλο, το ομοιοστατικό. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες συστάσεις και συγκεκριμένοι διατροφικοί χειρισμοί μέσω των οποίων το άτομο μπορεί να επαναπρογραμματίσει, να επανενεργοποιήσει, να μάθει να ακούει, να ξαναακούσει στη ζωή του αυτό που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούμε δεδομένο, τη φυσιολογική πείνα και το φυσιολογικό κορεσμό. Έπειτα, θα πρέπει να σταματήσουμε να υπερενεργοποιούμε το δεύτερο επίπεδο, που λέγαμε, συγγνώμη, πρέπει να το υποχωρήσω, το δεύτερο επίπεδο ρύθμισης της πρόσωψης τροφής, αυτό που λέμε ειδονικό. Πάλι μέσω κατάλληλων διατροφικών χειρισμών, αλλά πολύ προσοχή, και μέσω της απενοχοποίησης των τροφών εκείνων που παραδοσιακά μέσα στα χρόνια και την εξέλιξη ενός και την ανάπτυξη ενός ανθρώπου έχουν ενοχοποιηθεί. Εκεί λοιπόν είναι ευαίσθητο σημείο όπου και δεν πρέπει να υπερενεργοποιούμε το δεύτερο αυτό επίπεδο, αλλά και θα πρέπει να ταυτόχρονα να μην να απενοχοποιούμε και να ουδετεροποιούμε, να επανορθώνουμε στην αντίληψη του ατόμου και στο βίωμά του κάποιες τροφές οι οποίες θεωρούνται απαγορευμένες ή πολύ εκφοβιστικές για το άτομο. Τέλος, και φυσικά εδώ γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για ομαδικές παρεμβάσεις, θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει κανείς και το τρίτο επίπεδο, το γνωσιακό, που έχει να κάνει με όλες τις σκέψεις, τα βιώματα, τις μνήμες που μπορεί να εμπλέκονται και να ξυπνούν κατά τη διάρκεια κατανάλωσης τροφής. Και ουσιαστικά όλο αυτό συμβαίνει γιατί, για να προετοιμάσουμε και να διορθώσουμε τη διαταραγμένη κατά πολύ φυσιολογία της όρεξης, τη διατροφική, στην διατροφική διαταραχή της αντιφαγικής διαταραχής, θα πρέπει πρωτίστως λοιπόν να επανορθώσουμε την διαταραγμένη φυσιολογία και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε επανορθωτικές εμπειρίες φαγητού. Ενώ παράλληλα σε ένα φόντο σωστής θρέψης του ατόμου που έχουμε απέναντί μας.